το τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Open και έγινε το Ελλάς ασχολείται με τον ελληνικό και ευρωπαϊκό διαφωτισμό, καθώς επίσης και με την καθημερινή ζωή πριν την Επανάσταση του 1821. Σήμερα θα καταπιαστούμε με τον νεοελληνικό διαφωτισμό, τους φαναριώτες, την ηθήνουσα τάξη των προεστών. Καλεσμένη στο στούντιο είναι η κορυφαία ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, η οποία εξηγεί πώς ζούσαν οι Έλληνες στην καθημερινότητα, τι επαγγέλματα έκαναν, για το εάν μπορούσαν να γίνουν γάμοι μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, ενώ μας εξηγεί ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας. Ένας άπιστος δεν μπορούσε, δεν επιτρεπόταν από τον ιερό νόμο να πατρευτεί άπιστη, επί ποινή θανάτου. Η εκπομπή αναλύει τρεις μεγάλες προσωπικότητες της εποχής. Τον Ρήγα Βελεστινιλή, τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Διονύσιο Σολομό. Μαθαίνουμε πώς γράφτηκε ο ύμνος στην Ελευθερία, που αργότερα έγινε ο εθνικός μας ύμνος. Παρόλο που γράφτηκε πριν από 200 χρόνια, ο ύμνος είναι επίκαιρος. Μη χάσετε σήμερα στις 11.30 το βράδυ άλλο ένα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Open και «Γένετο Ελλάς».